Από αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής για απάτη που διαπράχθηκε στις 30 Μαρτίου του 2020 σε βάρος ημεδαπού. Αναλυτικότερα γνωστός δράστης εντόπισε αγγελία σε διαδικτυακή ιστοσελίδα που είχε αναρτήσει ο παθόν σχετικά με την πώληση κινητού τηλεφώνου και επικοινώνησε μαζί του. Μετά την τηλεφωνική του συμφωνία και την αγοραπολισία του τηλεφώνου, ο άγνωστος δράστης απέστειλε στον παθόντα πλαστό αποδεικτικό μεταφοράς ποσού 850 ευρώ και ο δεύτερος με τη σειρά του απέστειλε το κινητό τηλέφωνο με μεταφορική εταιρεία στην ημεδαπή δράστηδα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υπευλήθη στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας, ενώ τις έρευνες διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας για την ταυτοποίηση της συνεργού της ημεδαπής δράστηδος.